Κυριακού, η πολιτική, αν έτσι τους θέλετε τους πολιτικούς, είναι μια επιλογή. Αν θέλετε τους πολιτικούς εκεί που κάνουν μαξιλαράκια και έχουν λεφτά στο περιθώριο, να σκέφτονται και λίγο τους πολίτες. Έχουμε λεφτά στο περιθώριο, εξακολουθούμε να δαπανούμε περισσότερα από όσα εισπράττουμε. Άρα αυτό αμφισβητεί, θέτει και το ζήτημα της λιτότητας υπό αίρεση. Εξακολουθούμε να ξοδεύουμε περισσότερα ως κράτος από ό,τι εισπράττουμε. Αν θέλετε, κύριε Κυριάκου, και δεν απευθύνουμε σε εσάς. Όχι, με δικαιούστε και σε μένα απευθύνεστε. Τους πολιτικούς να δίνουν εύκολες και εύχες υποσχέσεις ότι έρχονται σημαντικές μειώσεις στην φορολογία από πού το σημαίνει. Και πλέον ο Κυπριακός λαός θέλει συγκεκριμένες πράξεις. Ο Κυπριακός λαός, κύριε Κυριάκου, θέλει σοβαρότητα. Κυρίως από εμάς τους πολιτικούς, εκτιμώ και από όλους βεβαίως και από τα μέσα ενημέρωσης, από όλους, θέλει σοβαρότητα και υπευθυνότητα, θέλει κινήσεις μετρημένες και λογισμένες που να βασίζονται στην πραγματικότητα. Και θέλει τα καλά της οικονομίας να τα ζήσει και ο ίδιος. Και όχι μόνο η αριθμή. Ποιος άλλος, κύριε Κυριάκου. Αλλά... Για την ώρα δεν έχει φανεί δηλαδή στον πολίτη. Κοιτάξτε, αυτό το θετικό που περιγράφετε εσείς στην οικονομία. Είναι μια άποψη. Αν οι αριθμοί πήγαιναν χειρότερα, θα ήταν καλύτερα για τους πολίτες. Ρωτώ. Όχι. Αλλά όταν υπάρχει ευκαιρία να νιώσουν κάποιες ανάσεις οι πολίτες, κάντε το. Και επαναλαμβάνω, αριθμός είναι και ο αριθμός των ανέργων. Αν δεν θα του δώσουμε σημασία, όπως δεν έδιναν κάποια σημασία στον αριθμό των ανέργων όταν πενταπλασιάστηκε. Από το 2008 μέχρι το 2013 αυτός ο αριθμός πενταπλασιάστηκε. Δεν του έδιναν κάποια σημασία τότε, κύριε Κυριακού. Ούτε διαδηλώσεις γίνονταν έξω από το Υπουργείο Οικονομικών ή έξω από το Προεδρικό τότε, όταν πενταπλασιάζεται. Γίνονται, αντιδρούν κάποιοι τώρα, που άρχισε σιγά σιγά να μειώνεται. Επαναλαμβάνω, εγώ θεωρώ και μιας και είμαστε στην έναρξη, μιας και μπαίνουμε σε μια νέα χρονιά, θεωρώ πως αυτό που πρέπει να είναι το συμπέρασμα και το δίδαγμα από το παρελθόν, αλλά και η υποχρέωση, η πολιτική για το μέλλον, είναι να παραμείνουμε προσιλωμένοι σε μια πολιτική σοβαρότητας, αξιοπιστίας, όχι των εύκολων υποσχέσεων, αλλά των σοβαρών αποφάσεων που σιγά σιγά και μόνο με αυτόν τον τρόπο φέρνουν αποτελέσματα. Και είναι γι' αυτό που μπορώ να σας διαβεβαιώσω, μιλώντας εκ μέρους της κυβέρνησης, πως αυτή η προσπάθεια και με αυτόν τον τρόπο θα συνεχιστεί. Μάλιστα, αύριο θα τα πείτε και με τον Πρόεδρο για το θέμα των εκποίησεων. Τι να αναμένουμε σε αυτό το θέμα? Είπε ο Πρόεδρος ότι θα αναπέμψει τον νόμο που ψήφισε η Βουλή. Ο Πρόεδρος έχει ήδη ανακοινώσει πως θα αναπέμψει τον Πρόεδρο. Δεν θα το συναντήσω αποκλειστικά και μόνο για ένα ζήτημα. Έχουμε μια συνεχή ασφαλώς συνεργασία. Αλλά σε πρώτο πλάνο είναι το θέμα των εκποίησεων, σωστά? Είναι ένα από τα σημαντικά ζητήματα που έχουμε μπροστά μας για τις επόμενες εβδομάδες. Είχαμε μια πράξη της Βουλής νομοθετική, την οποία την έχουμε χαρακτηρίσει ως εντελώς αχρίαστη, επειδή η νομοθεσία των εκποίησεων, όπως και ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας επίσημα έχει επιβεβαιώσει, δεν είναι εφαρμόσιμη χωρίς τους συμπληρωματικούς κανονισμούς. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι, όπως εξηγήσαμε στην Βουλή, αυτούς τους συμπληρωματικούς κανονισμούς να τους παρουσιάσουμε ενώπιον της Βουλής όταν παρουσιαστεί και το τελευταίο νομοσχέδιο της αφαιρετικότητας, ούτως ώστε το ένα, οι εκποίησεις δηλαδή, να εφαρμοστεί ταυτόχρονα με τις νομοθεσίες της αφαιρετικότητας. Αυτό. Πού βρίσκεται η διαδικασία με αυτές όμως και αυτό μπορούσαμε και μπορούμε ακόμη να το διασφαλίσουμε, δηλαδή αυτόν τον συγχρονισμό να τον διασφαλίσουμε, χωρίς να δημιουργούμε αχρίαστα προβλήματα για τον εαυτό μας, για την οικονομία μας, που πλήττουν και την αξιοπιστία μας, που όπως κουβεντιάσαμε προλίγου, είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να ενισχύσουμε και να διαφυλάξουμε. Τα υπόλοιπα νομοσχέδια πότε θα είναι έτοιμα? Στις αμέσως επόμενες εβδομάδες. Τρία. Δηλαδή αυτό που ζητάει η Βουλή θα το δει πότε, στο κοινοβούλιο? Τρία από τα πέντε. Είναι έτοιμα, ναι. Είναι ήδη στην ενώπιον της Βουλής. Άρα μπορεί η Βουλή να ξεκινήσει την εξέταση και την τοποθέτηση επί αυτών και στις αμέσως επόμενες εβδομάδες, ελάχιστες εβδομάδες, και τα τελευταία δύο που είναι έτοιμα. Είναι και αυτά έτοιμα. Απομένει όμως ο τελικός νομοτεχνικός έλεγχος και οι τελευταίες παρατηρήσεις από την Τρόικα, μιας και είναι μνημονιακά νομοσχέδια, επίσης να συμπληρωθούν. Έγινε μια εντατική
εργασία, δούλεψαν τεχνοκράτες από τις υπηρεσίες του κράτους, σύμβουλοι από τον ιδιωτικό τομέα, πολύ θετική συμβολή των εμπειρογνωμόνων που τα ίδια τα κόμματα είχαν ορίσει, με εξαίρεση του ΑΚΕΛ, πολύ θετική και δική του συμβουλή, είναι έτοιμα ουσιαστικά και αυτά. Αλλά φαντάζομαι και εκεί θα πρέπει να ξανατοποθετηθούν εκ νέου τα κόμματα, θα υπάρξουν διαφωνίες, συμφωνίες και μια νέα μορφή των νομοσχεδίων. Κοιτάξτε, η Βουλή έχει και το δικαίωμα και την ευθύνη της τελικής άποψης πάνω σε κάθε νομοθετική πράξη. Μέχρι τότε φόβοι εκπίσεων υπάρχουν? Όχι, για τον λόγο που σας έχω πει. Γιατί η αντιπολίτευση έχει εντελώς διαφορετική άποψη. Φαντάζομαι την έχετε ακούσει κι εσείς πολλές φορές. Δηλαδή, ακούσει, ότι τρέχουν και οι εκπίσεις ακόμη. Ναι, τώρα, ξέρετε κύριε Γιώργο, είναι λιγάκι δύσκολο τώρα αν κάποιος μέρα μεσημέρι σου πει ότι είναι μεσάνυχτα. Είναι και δύσκολο να τον πείσει πέρι του αντιθέτου. Ναι, αλλά αυτό συμβαίνει και άλλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν το λέει ένα κόμμα, το λένε 3-4. Ας μην ακουστεί η άποψη ή η θέση ή η εκτίμηση της κυβέρνησης. Ας ακούσουν την νομική υπηρεσία του κράτους, τον Γενικό Εισαγγελέα, που επισήμως και γραπτός έχει ενημερώσει και επιβεβαιώσει πως χωρίς κανονισμούς, επειδή ακριβώς αφορούν ουσιώδεις πτυχές της νομοθεσίας, αυτή η νομοθεσία δεν είναι εφαρμόσιμη. Συνεπώς, δυσκολεύουμε από τη στιγμή που υπάρχει μια τέτοια ξεκάθαρη τοποθέτηση από τον Γενικό Εισαγγελέα να προσθέσω την όποια άλλη, αν θέλετε, το όποιο άλλο επιχείρημα. Μάλιστα, άρα και αυτό το θέμα περιμένουμε να ξεκαθαρίσει με τα δύο επιπλέον νομοσχέδια. Έχουμε απόφαση ακόμη για τις Κυπριακές, πότε το περιμένουμε? Όχι, δεν έχουμε απόφαση. Θα το γνωρίσαμε, κύριε Γυραγκό, αν είχαμε απόφαση. Εκτιμούμε όμως, στην βάση της πληροφόρησης που είχαμε λάβει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πως σύντομα, μέσα στον ή όπως μας είχε ελεγχθεί, είτε πριν από τα Χριστούγεννα, είτε στις εβδομάδες μετά τα Χριστούγεννα, με το νέο έτος, θα είναι έτοιμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γνωμοδοτήσει. Υπενθυμίζω πως αυτό που το ζητούμενο είναι η θέση αυτής της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής για ζητήματα κρατικών ενισχύσεων, η θέση τους για τις δεκάδες των εκατομμυρίων που είχαν πληρωθεί τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς έγκριση εκ των προτέρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκ των υστέρων. Προσπαθήσαμε να δικαιολογήσουμε αυτές τις ενισχύσεις. Κανονικά έπρεπε εκ των προτέρων, επαναλαμβάνω, να ελεγχθεί αν είναι νόμιμο. Βεβαίως, πριν και από αυτό που διασφαλίσαμε, νομίζω από τον τρίτο μήνα της διακυβέρνησης, είναι τον τερματισμό αυτών των ενισχύσεων, η νομιμότητα των οποίων αμφισβητείται. Άρα τερματίζουμε τις ενισχύσεις, την πρακτική που είχε ακολουθηθεί το προηγούμενο διάστημα και μέχρι τότε, και προσπαθήσαμε επίσης για αυτές που είχαν δοθεί χωρίς έγκριση να δούμε αν έστω εκ των υστέρων μπορούν να εγκριθούν. Ουδέποτε έχω πει, παρουσιάζοντας όπως πάντοτε την πραγματικότητα χωρίς ωρεοποίησης, ότι είναι εύκολο το εγχείρημα εκ των υστέρων να δικαιωθεί. Άρα είμαστε κοντά στην αλήθεια, κύριε Υπουργέ. Σε λίγες μέρες θα ξέρουμε. Δηλαδή, είμαστε κοντά στην αλήθεια. Ναι. Σενάριο που παίζει το τελευταίο διάστημα είναι ότι κλείνουν οι κυπριακές αερογραμμές. Έχουμε εναλλακτικά σενάρια. Αυτό θα προκύψει εάν θεωρηθούν πως εκείνες οι κρατικές ενισχύσεις ήταν πράγματι παράνομες και πρέπει να επιστραφούν. Αυτό θα έχει καταστροφικές συνέπειες για την εταιρεία. Και τι κάνουμε εμείς σε ένα τέτοιο σενάριο? Θα την θέσει σε κατάσταση εκκαθάρισης. Οι κινήσεις προετοιμασίας ή, αν θέλετε, οι προτεραιότητες μας σε αυτό το ενδεχόμενο θα είναι προς διπλή κατεύθυνση. Από τη μια, να διασφαλίσουμε τους εργαζομένους. Άλλο ένα από τα λάθη των προηγουμένων ετών είναι το ότι έχει δημιουργηθεί μια τρύπα εκατομμυρίων. Γιατί κάθε κυβέρνηση έβαζε τους δικούς της, μάλιστα. Στο συνταξιοδοτικό του ταμείο δεν σχετίζεται άμεσα αυτό, επειδή είναι λεφτά, είναι οι συντάξεις. Άρα η πρώτη ένδειξη είναι ότι θα καλύψετε τους εργαζόμενους. Η πρώτη μας έγνοια, μάλιστα, θα είναι η διασφάλιση των δικαιωμάτων των συνταξιοδοτικών, ουσιαστικά των εργαζομένων, να καλύψουμε τις τρύπες που κάποιοι άλλοι προηγουμένως είχαν δημιουργήσει. Το δεύτερο. Και η δεύτερη είναι η διασφάλιση της αεροπορικής συνδεσιμότητας της χώρας. Θα πάμε με νέα εταιρεία, δηλαδή. Είναι στα σκαριά νέα εταιρεία. Δεν είναι μόνο μια νέα εταιρεία. Όχι, δεν είναι αυτό που μπορώ να σας πω. Είναι πολλές εταιρείες, αρκετές δεκάδες εταιρείες,
κινούν τα κυπριακά αεροδρόμια. Οι κυπριακές αερογράμμες έχουν ένα μερίδιο αγοράς που δεν ξεπερνά το 10%. Τόσο είναι. Έστω και αυτό όμως δεν θα πρέπει να χαθεί. Θα πρέπει άλλες εταιρείες από τις 60-70, νομίζω, που εξυπηρετούν τα κυπριακά αεροδρόμια. Να πάρουν αυτό το 10%. Να το καλύψουν. Νέα εταιρεία δεν θα έχουμε σε καμία περίπτωση. Όχι, δεν θα απέκλεια κάτι τέτοιο. Αλλά δεν υπάρχει κάτι για το οποίο μπορώ να μιλήσω. Η προσπάθεια τώρα δεν είναι να δημιουργηθεί μια νέα εταιρεία, αλλά να επιβιώσει η υφιστάμενη. Αυτή είναι η προσπάθεια. Εντάξει, αυτό το λέτε απλά μέχρι να ξέρουμε τα κακά νέα σε λίγες μέρες, μάλιστα. Όχι ακριβώς, κύριε Κυριακού. Έγινε προσπάθεια. Έγινε προσπάθεια. Εντάξει, σας κατηγορούν ότι δεν προσπαθήσατε όσο έπρεπε. Αυτοί που δεν έκαναν τίποτα. Αυτοί που κατηγορούν, που επικρίνουν τις προσπάθειες της παρούσας κυβέρνησης, είναι ήδη που δεν έπραξαν τίποτα. Γιατί δεν εύκολα θα μπορούσαν να αντιστρέψουν το ερώτημα. Γιατί θα έπρεπε εκ των υστέρων να τρέχουμε να δικαιολογήσουμε τις δικές τους κινήσεις, και αν ήταν τόσο εύκολο, γιατί δεν το διασφάλισαν ήδη. Να μην επικρέμεται σήμερα η δαμόκλειο σπάθη πάνω από την εταιρεία. Όλοι αυτοί που έχουν κλείσει εισιτήρια, τι θα γίνει, το έχετε δει αυτό? Και τα 8 εκατομμύρια των κρατήσεων που υπάρχουν. Είναι δηλαδή, υπάρχουν σενάρια. Πρώτα απ' όλα δεν μπορώ καν να επιβεβαιώσω αυτόν τον αριθμό. Κατανοητό. Υπάρχουν όμως εναλλακτικές λύσεις για τους ανθρώπους που περιμένουν εκεί τις κυριακές αερογραμμές. Εργαζόμαστε, προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε θετική γνωμοδότηση, θετική απόφαση μάλλον, δεν είναι γνώμη, είναι απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσες και αν είναι πιθανότητες, που είναι ελάχιστες, έστω και αν είναι μικρές, θέλουμε να τις εξαντλήσουμε, όμως έχουμε την ίδια ώρα υποχρέωση να προετοιμαστούμε και για όλα τα άλλα ενδεχόμενα και συνεπώς και για όλες τις πτυχές που θα πρέπει να τύχουν διαχείριση σε μια τέτοια περίπτωση. Ευχαριστώ.